Η ΑΧΕΠΑ ιδρύθηκε στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών με σκοπό την προστασία των Ελλήνων της Αμερικής από ρατσιστικές επιθέσεις το 1922 και μετά από 100 χρόνια περίπου επεκτάθηκε συνολικά στα 20.000 μέλη σε όλο τον κόσμο και τη δημιουργία τμήματων chapters στην Ευρώπη, σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής, στην Νότια Αφρική, Αυστραλία και με 40 τμήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα για τη σημασία που έχει η Κωνσταντινούπολη σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους φίλους των Ελλήνων. Εμένα θα μου επιτρέψετε προσωπικά να δηλώσω την ιδιαίτερη μου συγκίνηση, γιατί σε αυτές τις φωτογραφίες των ΣΕΠΑ και ΖΟΑΓΕ πιθανώς θα περπατούσαν οι παππούδες μου, πιθανώς ως μικρή η γιαγιά μου Αριάδνη και αργότερα στα ίδια μέρη ο πατέρας μου. Μία σειρά φωτογραφιών που τα μνημεία και την καθημερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη για να τη δωρήσει το 1894 στην Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου αλλά και τη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Η επιτυχία της σειράς αυτής οδήγησε στη δημιουργία δύο λευκομάτων με φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη αλλά και πλήθος μεμονωμένων φωτογραφιών. Τα αντίτυπα της συλλογής του Δικόβρου προέρχονται κυρίως από την πρώτη συλλογή του Σουλτάνου. «Φυλάξτε το ποιος μας», ακουγόταν απόϊχος της τρομαγμένης φωνής που εκκυπαρούσε τη διασφάλιση των αγαθών τους και μετά κλάμα και απόγνωση. Αγκαλιάζονταν, φιλιούνταν, έδιναν ευχές για γρήγορη επάνωδο και μετά κλάματα ασταμάτητα. Έχω επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη πολλές φορές, έχω δει αυτή την έκθεση στην Γάλλη και πάντα εντυπωσιάζομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω αυτούς που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για να μας δείξουν τις ωραίες φωτογραφίες. Πήρα πολλά στοιχεία για να γράψω για την αλλαγή των πληθυσμών, των ελληνοτουρκικών πληθυσμών, μέσα από τη συνθήκη, την περιβόητη συνθήκη, μοναδική στον κόσμο, της Λωζάνης. Όταν θα τελειώσουμε από εδώ, αν θέλετε, θα σας περιμένω εκεί, να ρίξετε μόνο μία ματιά, δεν θα σας πάρω χρόνο, να δείτε την κεντρική αίθουσα όπου γίνονται οι συνεδρίες των μελών της Ακαδημίας Αθηνών. Εκεί εκδίδονται τα βραβεία, εκεί έχουμε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες πρωτοστατούν οι ακαδημαϊκοί. Και βλέπουμε τα αποτέλεσμα της ΑΧΕΠΑ και όλων των άλλων πραγμάτων. Αυτές οι ρίζες είναι μεγάλες, φτάνουν μέχρι σήμερα. Αν δεν υπήρχε η ΑΧΕΠΑ και κάθε τέτοια οργάνωση, δεν θα υπήρχε η Ελλάδα οντολογική σήμερα, γιατί κάθε πρόεδρος της Αμερικής έχει κάποιους φίλους Έλληνες και του αποτρέπουν για διαμερισμό της Ελλάδας.